Καλημέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Πάσχα με τη Μανουέλα. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι, διότι σήμερα θα περάσουμε χρόνο με την οικογένειά μου. Θα πάμε πρώτα απ' όλα στο σπίτι της μητέρας μου, θα είναι και η Μέρλιν και η Εμέλεια και θα φτιάξουμε cookies. Διάλεξα να φορέσω αυτό το φόρεμα για το Πάσχα, τι λέτε, μας αρέσει, είναι από το Sinhole που έκανα πρόσφατα και θα το συνδυάσω με αυτά τα loafers, είναι από το Stradivarius. Α, να σας δείξω και τα cookie cutters που αγόρασα από το Jumbo και μερικές άλλες αγορές που έκανα. Τώρα μισό λεπτάκι να φτιάξω τα μαλλιά μου. Ήθελα κιόλας να σας δείξω, επειδή τον τελευταίο καιρό τα ισχύω με έναν διαφορετικό τρόπο. Ήθελα να σας δείξω πώς το κάνω. Δίνει και περισσότερο όγκο στα μαλλιά μου αυτός ο τρόπος. Στα μαλλιά μου, στις τρέσεις μου, γιατί δεν τα λες και δικά μου. Είναι καλύτερο να το κάνεις με το πιστολάκι, βέβαια. Η Μέρλιν είπε πως έχει να μου δώσει μια ειδική βούρτσα για να το κάνω με το πιστολάκι. Μένει περισσότερη ώρα κιόλας έτσι. Σαν να τα ισχυώνω, απλά με μια κλίση προς τα μέσα. Δεν έχω ιδέα από κομμωτική, είναι το τι έχω ξεκινήσει να κάνω τον τελευταίο καιρό και δουλεύει στα μαλλιά μου. Οπότε μην το πάρετε της μετρητής. Το έκανα και πολύ απαλά βέβαια, μου αρέσει να είναι έτσι λίγο. Εννοείται πως μπορείς να δώσεις πολύ περισσότερο όγκο. Αλλά θέλω τώρα να σας δείξω τι πήρα από το Jumbo. Λοιπόν, εδώ μέσα έχουμε και μερικά πασχαλινά πράγματα. Για παράδειγμα αυτά τα κάτερες για τα μπισκότα. Αλλά θυμάστε κιόλας που σας είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι θα κάναμε ένα άλλο βίντεο μαζί με την αδερφή μου τη Μέρλιν. Τελικά εκείνο το άλλο βίντεο δεν θα το κάνουμε, αλλά εννοείται πως θέλω να σας δείξω τι προϊόντα είχα αγοράσει γι' αυτό. Είναι φαν μικροπραγματάκια, είδη σπιτιού. Λοιπόν, έβαλα τα μαργαριταράκια, φόρησα τα δαχτυλίδια μου. Σκέφτομαι επίσης να βάλω και έναν από τους δύο φιόγκους. Τι λέτε, να βάλω τον χρυσό ή τον ροζ. Και ο χρυσός πάει πολύ όμορφα και επίσης θα ταιριάζει και με τα παπούτσια μου. Για να δούμε τι έχει μέσα η τεράστια σακούλα από το Jumbo. Να διευκρινίσω πως μία φορά είχα πάει στο Jumbo. Τότε που είχαμε διακοσμήσει και τη σχολή της μητέρας μου στο πρώτο μέρος του Πάσχα με τη Μανουέλα. Εκείνη την ημέρα είχα αγοράσει και τα καλλιτικά, αγόρασα και αυτά τα πράγματα και τα πασχαλινά και όλα. Κουπάτια μπισκότα. Δεν ήξερα πώς λέγονται κουπάτ τα cookie cutters. Πρώτη φορά ακούω αυτή τη λέξη. Έχει δύο κουνελάκια, ένα αυγό, ένα κοτοπουλάκι και ένα λουλουδάκι. Θα πάμε να αγοράσουμε με τη Μέρλιν και τη μητέρα μου όλα τα υλικά από το σούπερ μάρκετ τώρα για να φτιάξουμε τα μπισκότα. Για το βίντεο με τη Μέρλιν. Ουσιαστικά θα αγοράζαμε δώρα η μία για την άλλη από διάφορες κατηγορίες. Οι κατηγορίες για παράδειγμα ήταν κάτι γλυκό, κάτι cozy, κάτι έξυπνο, κάτι που χρειάζεται, το αγαπημένο της ρόφημα, το αγαπημένο της χρώμα. Και έπρεπε να αγοράσουμε προϊόντα η μία για την άλλη που θα τα δίναμε σαν δώρο από κάθε κατηγορία. Δεν είναι τέλεια αυτά τα αυτοκόλλητα σημειώσεων για το γραφείο της. Θα τα βάζα μέσα σε αυτό το πασχαλινό καλαθάκι μαζί με βαφές αυγών. Πρέπει να βάψουμε και αυγά σήμερα, το ξέχασα. Είναι βαφές και κρύσταλλοι. Δεν ξέρω πώς θα βγει το τελικό αποτέλεσμα, αλλά σκέφτηκα πως θα ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα να το δοκιμάσουμε. Στην κατηγορία κάτι cozy πήρα για τη Μέρλιν αυτό το super cute μαξιλάρι. Θα της το δώσω εννοείται, απλά δεν θα το κάνουμε σε βίντεο. Για την κατηγορία κάτι έξυπνο αγόρασα στην Μέρλιν αυτό το blog anti-stress. Της αρέσει πάρα πολύ η ζωγραφική, τα καλλιτεχνικά. Θεώρησα πως θα ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα για όταν είναι στρεσταρισμένη. Και όσοι ήμουν εκεί πήρα και για μένα κάτι γιατί θεώρησα πάρα πολύ throwback και μου αρέσουν κάτι τέτοια. Έχει σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παιχνίδια, διαγράμματα, αμερικάνικο με λέξεις, αμερικάνικο με αριθμούς, σκανδιναβικό σουντόκου. Για την κατηγορία κάτι καλοκαιρινό, της αγόρασα κυπελάκια παγωτού και κουταλάκια επαναχρησιμοποιόμενα για όταν έχει φίλες στο σπίτι της και θέλει να φάνε κάτι γλυκό. Εκείνο το βίντεο κυρίως δεν το γυρίσαμε διότι βαριόταν η μέρα να πάει στο Jumbo. Πολύ λογικό. Φασαρία τώρα που να τρέχει. Λοιπόν, για το αγαπημένο της χρώμα, δεν ήμουν σίγουρη αν είναι το μπλε ή το μοβ. Είπα να πάρω κάτι μπλε, οπότε της πήρα μία πλαστελίνη σε μπλε χρώμα. Για εμένα αγόρασε επαναχρησιμοποιόμενα καλαμάκια και κάλτσες, διότι χρειαζόμουν. Σφουγγαράκια κουζίνα σε όμορφα χρώματα. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα πράσινα, τα οποία πουλάνε πάντα στο σούπερ μάρκετ. Είχαμε και άλλες κατηγορίες, όπως αγαπημένο γλυκό, αγαπημένο ρόφημα, αγαπημένο σνακ. Όλα εκείνα τα φαγόσιμα της τα έδωσα όταν ήρθε σπίτι μου και γυρίσαμε το βίντεο με την Εμέλεια και τη Μέρλιν. Τα είδε και λέει φέρτα. Της λέω, οκ, αυτά πάρτα, αλλά τα υπόλοιπα άσαμε να τα δείξω τουλάχιστον σε βίντεο. Λοιπόν, φύγαμε να αγοράσουμε πράγματα για τα μπισκότα και να πάμε στη μητέρα μου. Αυτό τα εγκρίνει η Μέρλιν. Φοβερά είναι. Μας... Άγιε σουφλέ. Τα λεφτά θα τα πάρω στην Εμέλεια. Τα πάρουμε όλα. Έλα, δύο έμειναν. Άμα τα πίνει συνέχεια, πάρτα. Είναι και σε καλή τιμή. Ψάχνουμε τη μητέρα μας σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Κλασικά, μητέρες φεύγουν μόνες τους.
Χρυσά αυγά. Είναι έτοιμο σε ένα λεπτό, λέει. Τώρα το παρατήρησα. Κάναμε και μία μικρή φωτογράφηση εδώ μπροστά από τις τροφές για τις γάτες. Ταΐζοντας το χαράλαμπο, ψωνίζοντας για το χαράλαμπο. Έξω από το σούπερ μάρκετ ήταν ένας κύριος του οποίου είχαμε προσφέρει και την προηγούμενη φορά φαγητό, οπότε σήμερα του δώσαμε πάλι μερικές μπανάνες και μπάρες δημητριακών. Έτσι μία μικρή υπενθύμηση να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και τα ζωάκια που το έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ, καλή ανάσταση, καλό Πάσχα. Η πλαστελίνη που σας έδειξα πριν λίγο, νάτι. Ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα το χρώμα με τα νύχια σου. Το ξέρω. Τι φτιάχνεις, κουλουράκι ή πασχαλινό? Ναι. Νομίζω πρέπει να είχα τρία για να πω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα σου έλεγα. Είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν να φτιάξουμε τα cookies. Θα χρησιμοποιήσουμε τη συνταγή της Marilyn. Η Marilyn έχει ένα προφίλ στο Instagram το οποίο λέγεται Marilyn Bakes, στο οποίο ανέβαζε διάφορες συνταγές και έχει μία πολύ ωραία συνταγή για shortbread cookies. Σήμερα επιστρέφουμε με την Chef Manuela. Θα φτιάξω εγώ τα cookies. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάζουμε 250 γραμμάρια. 150 γραμμάρια. 150 γραμμάρια. Chef Manuela. Να σου πω κάτι, αν δεν μαγειρεύετε, δεν είναι επιστήμη σίγουρα, αλλά αν δεν μαγειρεύετε, εντάξει. Πρέπει να το βάλεις να παίξει λίγο. Κοίτα, 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 κοίτα. Σταμάτα, σταμάτα, μου το χαλάσεις. Από κάτω. Ναι, εντάξει. Βάζουμε τώρα ένα κουταλάκι του γλυκού από βανίλια, μισό κάπ άχνη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Τώρα βάζουμε μια μισή κούπα αλεύρι και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και θα βάλω από πάνω αυτό γιατί τώρα θα το δυναμώσω, θα λυθεί παντού το αλεύρι. Φόρεσα την ποδιά, την Marilyn Bakes ποδιά την οποία έχει φτιάξει η μητέρα μου για την Marilyn. Και είμαστε έτοιμοι να πλάσουμε τη ζύμη και να φτιάξουμε τα cookies. Εδώ πέρα αφού το βγάλαμε και την ενώσαμε τη ζύμη μαζί, χρειάστηκε λίγο νερό. Οπότε όσο νερό χρειάζεστε το βλέπετε σιγά σιγά και προσθέτετε. Εντάξει, χρειάζεται... Λάθος το έκανα. Γιατί το έκανα λάθος? Γιατί το κόψες, κοίτα, κόπηκε. Γενικά χρειάζεται απαλά η ζύμη και απαλά σηκώνουμε και γυρνάμε από την άλλη κάθε τόσο. Χρειάζεται επίσης, μπορείτε να κάνετε λίγο τις άκρες για να μην χαλάσουν και προσέξτε μην το κάνετε πάρα πολύ λεπτό, δεν χρειάζεται πολύ λεπτά. Είναι όλα τόσο super cute. Ποιος σας αρέσει περισσότερο? Και το κοτοπουλάκι είναι cute, δεν φαίνεται πάρα πολύ? Καλά, τα μπάνις είναι υπέροχα. Και τώρα τα βάζουμε στο φούρνο στις 180 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά. Σε ένα μπολ τώρα για το icing θα βάλω 6 κουταλιές της σούπας ασπράδι αυγών μαζί με 2,5 κούπες άχνη ζάχαρη. Εν τω μεταξύ που με κοροϊδεύεις που δεν ξέρω να μαγειρεύω, εσύ ούτε την κάμερα δεν ήξερε να δουλεύεις. Πώς αν δεν ήξερε καν να κάνει record. Έχει μπερδευτεί full. Δεν το κοροϊδεύω, το λέω in a funny way γιατί με κοροϊδεύεις πριν για το μαγειρική μου. Δεν ξέρω να μαγειρεύεις. Μυρίζουν απίστευτα τα cookies. Τέλειο. Για τα κοροπουλάκια. Τέλειο, έλα, cute. Και είναι και ωραίο και vibrant. Πάλι πρώτα το περίγραμμα και μετά τη γέμιση. Ναι. Έχουμε μπλε αυγά και θα δοκιμάσουμε ροζ βαφή ζαχαροπλαστικής. Ναι. Να δούμε αν δουλεύει. Δεν ξέρω, θα πετύχει, να δω. Κόκκινο βγαίνει, δεν πειράζει. Προσπαθήσαμε. Μήπως, too much. Α, φτιάχνεις και πορτοκαλί, δεν τα είδα. Όχι, είναι κίτρινα. Α, κίτρινα, μπλε. Ωραίο και το μπλε. Μιλάκι με αυτά. Κόκκινο, έλα, ωραίο χρώμα είναι. Πολύ ωραίο είναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο, το πιο ωραίο είναι αυτό. Έχουμε και τα υπόλοιπα από χθες. Απλά δεν είναι γυαλισμένα ακόμα αυτά. Α, ναι, ισχύει, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Fairy mix. Βγήκαν πανέμορφα. Τούρτα με φράουλες, συνταγή της γιαγιάς μου. Αυτό είναι το τετράδι της γιαγιάς μου. Είναι γεμάτο συνταγές.
Καλημέρα, έχω έρθει στο σπίτι της μητέρας μου για brunch, για lunch. Θα κάνουμε και την πενιάτα σήμερα. Αυτή τη στιγμή φοράει ένα τοπάκι με παντελόνι, αλλά έχω φέρει και ένα από τα φορέματα από το Shein για να αλλάξω. Φτιάχνουμε brunch για τα κορίτσια. Ορίστε. Δέσαμε την πινιάτα με έναν πολύ εφευρετικό τρόπο. Τώρα, δέσαμε και τα μάτια της Μέρλιν. Προσέξτε εσείς, φύγετε από εδώ. Ιδέες, φύγετε από εδώ. Και εσύ διευθυντές. Με δύναμη. Ω! Όπα! Ναι. Όχι, δεν έσπασε. Μέλεθες. Σειρά της Εμέλειας. Μπράβο! Χτυπήσει εμένα, φοβάμαι. Τελικά. Ω! Τι τους πας, τι έπεσε. Τι κάνεις, τα βρώνεις. Είναι δύσκολο. Δεν σπάει με τίποτα αυτή. Ωραία, και η Μανέλα τώρα. Μα και πέρσι το ίδιο θέμα είχαμε. Μανέλα, πήγαινε τώρα. Βάλε το μαντήλι. Α, ναι, sorry, ξέχασα. Έλα, πάμε. Προχώρα. Προχώρα. Κάτσε εδώ μια σημεία που μακρυνθώ μου. Τι κάνει κοντά στο κεφάλι. Λίγο πιο δεξιά. Α, εντάξει, πάμε ρε, το έχω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι πολύ δύσκολο, μωρέ, αυτό κάνεις. Έλα, ένα, μία, τρία, πάμε. Το έκανα. Δεν το έκανες ακριβώς, για όλη πινιά τα κάτω. Έλα, ξανά. Έχουν φύγει μερικά κομμάτια, αλλά ακόμα ζει. Ζει και βασιλεύει. Πέρασε η Μέρλιν το σκηνή από την κολόνα. Έτοιμη, πάμε, με κλειστά μάτια. Νάτε, νάτε. Έλα, νάτε, 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 φεύγουνε. Έτσι νομίζω. Έλα, σπάσε. Είναι μπαμπαλού οι οποίες αλλάζουν χρώμα τη γλώσσα σου. Σοβαρά. Ναι. Πέρσι την είχα γεμίσει πολύ περισσότερο. Και μάλιστα πήρα και άλλα γλυκά τα οποία σας τα έδωσε. Μέλη, το ξέρεις. Ναι, πάρα πολλές σοκολάτες. Α, τις πήρε όλες η Μέρλιν. Αυτή είναι που αλλάζει η Μέρλιν. Αλλάζει χρώμα τη γλώσσα σου. Τέλεια. Εσύ τι θες, έλα. Εγώ θα πάρω ένα κόκκινο. Α, το είπα εγώ. Αυτό είναι ωραίο. Είναι αυτό που φτιάξαμε με το ροζ. Α, καλά, διαλύθηκα. Έτσι και με σπάσει το πλάι. Από την άλλη. Ωραία, είναι κίτρια στάρα. Ένα, δύο, τρία. Ω, σε έφαγα. Ένα, τώρα εσένα. Από την άλλη, από πίσω, από πίσω. Ναι, από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Μέριλι. Με διέλυσε. Είμαστε οι δυο μας. Είμαι κίτριες. Είναι αυτά που φτιάξαμε χθες. Θα καθίσουμε τώρα και θα παίξουμε χαρτιά. Έχουμε βγάλει και κάτι να πιούμε. Εμέλα, είμαστε όλα ροζέ κρασί. Χυμούλη. Ροζέ κρασί, έχουμε green πορτοκαλάδα, iced tea και τα μπισκότα, τα κούτσι που φτιάξαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κούτσικο. Έτσι λέγεται. Κούτσικο. Η Εμέλεια δεν έλεγε κούτσικο συνέχεια όταν ήταν μικρή. Έλεγε κούτσικο και έκανε έτσι. Έτσι κάνω. Α, μπράβο, μπράβο, ναι. Κουτσι. Έλα, βγήκανε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ωραίο.